Θέλουμε κάποιους μας τους συναδέλφους μας λαγρότες και κτηνοτρόφους να συμμετέχουν στους ελευθερικούς του διοργανώνουν που το πάμε, να ενώσουν τη φωνή τους με τα ταξικά συνδικάτα, με τους αυτοαπασχολούμενους, με την νεολαία, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τις οργανώσεις τους, ώστε να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση το Σάββατο στις 6 ώρες στην πλατεία Αριστοτέλους, σαν αφετηρία του νέου κύκλου των κινητοποιήσεων απέναντι σε μια κυβέρνηση που στους 2 μήνες διακυβέρνησης που έχει αναλάβει έχει δώσει δείγματα γραφής, τα οποία φυσικά είναι αντιλαϊκά και συνεχίζει τον ίδιο βηματισμό με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και η συνθήκη της ΚΑΠ και η αναθεώρησή της, η οποία θα ισχύσει από χρόνο και γίνονται οι διεργασίες, θα αποφέρει ένα, θα είναι χειρότερο και θα επιφέρει ένα βαρύτατο πλήγμα στο αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, όλο αυτό το διάστημα, αυτό το δίμηνο της διακυβέρνησης, παραμένει η ίδια κατάσταση που βιώνουν μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Χαμηλές τιμές στα προϊόντα, οι οποίες όμως φτάνουν 5 και 6 φορές και παραπάνω ακριβότερα στη λαϊκή κατανάλωση, δηλαδή μια χούφτα βιομηχανίες και βιέμποροι κερδοσκοπούν και σε βάρος των αγροτών και σε βάρος των καταναλωτών. Τεράστιο κόστος παραγωγής, το οποίο συνεχώς αυξάνει, είναι χαρακτηριστικό ότι το πετρέλαιο το αγροτικό το πληρώνουμε 2,5 φορές ακριβότερο από τους αγρότες στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια στιγμή, ενώ έδωσαν 1 δισεκατομμύριο σε εφοπλιστές, βιομηχάνους, κλινικάτες, ξενοδόχους, αεροπορικές στηρίες για φορολόγητο πετρέλαιο και επιστροφή πετρελαίου στους αγρότες, το πληρώνουν 1,40-1,50 το λίτρο για να καλλιεργήσουν τα χωράφια. Κατά τα άλλα, όμως, ο πρωτογενής τομέας είναι το όχημα και το τρένο ανάπτυξης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όπως λένε όλες οι κυβερνήσεις, και αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν και αυτοί που κυβερνούσαν. Σε όλα τα ζητήματα, αυτό το δίμηνο υπάρχει δυστυχώς μια μεγαλύτερη επίθεση στον ΕΛΓΑ, ενώ έχουμε έτοιμα για αλλαγή του κανονισμού. Αυτό που πάνε να κάνουν είναι να φέρουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές στον χώρο της αγροτικής παραγωγής. Στο θέμα των ελληνοποιήσεων του γάλατος και του κρέατος, στο οποίο με την πανοκρισία ο κύριος Πρωθυπουργός βγήκε και το ανακοίνωσε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα σας πούμε μόνο ότι μόνο από τη συνθήκη του Μάστερ και τη συμφωνία που έχουν υπογράψει δεν μπορούν να το σταματήσουν. Την προηγούμενη εβδομάδα 1.100 αρνιά από τη Ρουμανία πουλήθηκαν στα Χανιά ως ελληνικά, μια χαρά, τα έφεγε ο ελληνικός λαός ως ελληνικά. Και το ίδιο βεβαίως γίνεται και σε μια σειρά από προϊόντα με τις χαμηλές τιμές, με όλα τα εμπόδια που βάζουν. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση τώρα αυτό το διάστημα πέρα από τις χαμηλές τιμές έχουμε και την περίπτωση με τον Τσίπρο, που είναι ένα ελληνικό λαϊκό ποτό που τέλος πάντων μπαίνει σε κάθε σπίτι και το απολαμβάνουμε όλοι, στο οποίο πάνε να δεκαπλασιάσουν το φόρο, που σημαίνει ότι θα το φτιάξουν εισάξιο και ισόποσο με το ουίσκι και με τα άλλα ποτά τα εισαγόμενα, που πρακτικά σημαίνει ότι από τη μία πλευρά 30.000 αμπελοκαλλιεργητές και περίπου 6.000 αμπελοκούχοι θα δεχτούν ένα συντριπτικό πλήγμα στο εισόδημά τους, αλλά και ο ελληνικός λαός θα το αγοράζει πολύ ακριβότερα. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, τις οποίες εμείς ως Πανελλαδική Επιτροπή των Βλόγων και στις πρόσφατες συνεδρίες που κάναμε, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να τις αντιπαλέψουμε στον δρόμο του αγώνα, δημιουργώντας προϋποθέσεις και οργάνωσης και δυναμώματος του κινήματος, γιατί αυτός είναι ο βασικός μας στόχος, να υπάρχει ένα σύγχρονο αγροτικό, δυνατό, μαζικό και ενωτικό κίνημα, το οποίο θα δίνει απάντηση, θα διεκδικεί λύσεις, θα θέτει αυτά τα αιτήματα που είναι αιτήματα και επιβίωσης και είναι αιτήματα δίκαια που έχουμε ως αγροτικό κίνημα και βεβαίως μέσα από την πάλη μας και με οποιαδήποτε μορφή αγώνα, χωρίς να αποκλείουμε καμία ούτε τα απλώς ούτε μεγάλες κινητοποιήσεις, να μπορέσουμε να επιβάλλουμε το δίκαιό μας, να μπορέσουμε να ζήσουμε και να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. Απ' την άλλη πλευρά όμως σημαντικό θέμα είναι και η κοινή συμπόρευση, οι κοινές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε με το εργατικό κίνημα, με τα άλλα κινήματα, γιατί έχουμε πολλά κοινά προβλήματα, έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε και τον ίδιο αντίπαλο, που είναι κάθε κυβέρνηση η οποία στέκεται εχθρικά απέναντί μας, βάζει πλάτη όμως για την κερδοσκοπία των λίγων. Χαρακτηριστικά το θέμα της φορολογίας, το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, που είναι τεράστιο, το θέμα των συντάξεων, το θέμα όμως και της δημόσιας δωρεάν υγείας και πρόνοιας, τις μόρφες των παιδιών μας, των πρόσφατων αυξήσεων στη ΔΕΗ, θα έρθουν και στο νερό. Παντού υπάρχουν δηλαδή ζητήματα που μπορούμε μαζί να τα αντιπαλέψουμε
να έχουμε αποτελέσματα, γιατί αυτή η συμμαχία μπορεί να δώσει προοπτική δύναμη στον αγώνα μας και κυρίως να ανοίξει τον δρόμο για γενικότερες αλλαγές, γιατί εμείς αυτό που ζητάμε είναι να γίνουμε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του τεράστιου πλούτου που παράγουμε, και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και στον πρωτογενή τομέα. Μπορούμε να καλύψουμε όλες τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας με φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Έχουμε τα πιο ποιοτικά προϊόντα, δεν μας λείπει η ποιότητα, όμως ο καταμερισμός και ο τρόπος που γίνεται, αλλά και κυρίως το πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της εμπορίας και σε ποια χέρια βρίσκεται το εμπόριο και ο πλούτος, καθορίζει δυστυχώς και την πορεία ανάπτυξης της αγροτικής και της διατροφικής παραγωγής. Γι' αυτό από μια χώρα που μπορούμε να παράγουμε τα πάντα, καταλήξαμε μια χώρα εισαγωγής αγροτικών και διατροφικών προϊόντων. Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε τη θέληση και την ικανότητα να βάλουμε αυτά τα ζητήματα στον αγροτικό κόσμο. Υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να αντιπαλέψουν και να ξεφύγουν από αυτή την ουρολατρία, την εντοπάθη και την απογοήτευση που καλλιεργούν. Το έχουμε δείξει και τα προηγούμενα χρόνια και πιστεύουμε ότι μπορούμε και το επόμενο διάστημα να έχουμε τέτοια αποτελέσματα στις υπάρχει μας, πάντα βεβαίως με την αλληλεγγύη και την κοινή δράση με τα άλλα λαϊκά στρώματα.